Αυτό που σηματοδοτεί η σημερινή ημέρα είναι ότι η προώθηση και η ανάδειξη θεμάτων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας των φύλων και της αντιμετώπισης βίας και των πολλαπλών διακρίσεων, όλα αυτά είναι για εμάς πάρα πολύ σημαντικά για τον τρόπο που θα τα αναδεικνύονται και την προβολή των μηνυμάτων μέσω των σταθμών μας και μέσω των σειρμών που καθημερινά μεταφέρονται περίπου 700.000 επιβάτες. Αποτελεί χρέος πολιτείας και του καθενός από εμάς να εργαστούμε σκληρά για να αναδείξουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες. Να στηρίξουμε τον διαρκή τους αγώνα και να σταθούμε απέναντι σε φαινόμενα όπως η έμφυλη βία και η παρενόχληση, τα οποία παρά τις όποιες νομοθετικές ρυθμίσεις, αλλά και άλλες ουσιαστικές πρωτοβουλίες στις σύγχρονες κοινωνίες, εξακολουθούν να είναι συχνά. Για όλους αυτούς τους λόγους, αναλαμβάνουμε δράση. Το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας αποτελεί μια ισχυρή σύμπραξη για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ισότητας των φύλων και αντιμετώπισης της βίας και των πολυεπίπεδων διακρίσεων κατά των γυναικών. Σήμερα, το μήνυμα το οποίο οι δύο υφυπουργοί μας φρόντισαν με την πρωτοβουλία που πήραν και με την συνέργεια με τη Στασή να μεταφέρουμε, θα αρχίσει να μεταφέρεται πολύ περισσότερο. Το «δεν είναι οκ». Okay. Μας άρεσε πάρα πολύ η επιλογή. Με πολύ ωραίο και ηχηρό, θα έλεγα, και το οπτικό μήνυμα το οποίο μεταφέρεται. Δεν είναι οκ okay να νιώθει φόβο μια γυναίκα. Δεν είναι οκ okay να πηγαίνει σε ένα οικογενειακό περιβάλλον που στις πλήσεις των περιπτώσεων, δυστυχώς, οι κλήσεις που λαμβάνουμε στο 15900, τη γραμμή που λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, τα συμβουλευτικά και όλες οι δομές που θα μας μιλήσει ο υφυπουργός μας. Δεν είναι οκ okay να πρέπει να καταλήγεις εκεί, αλλά είναι οκ okay το κράτος να δίνει αυτό το πλαίσιο της φροντίδας και της προστασίας σε κάθε γυναίκα. Μεταφέρουμε λοιπόν αυτό το μήνυμα παντού, έτσι ώστε μετά από πάρα πολλούς σταθμούς να φτάνουμε στη στάση, η τελική. Η στάση τελική είναι ενδυνάμωση, η ενδυνάμωση γυναικών και ανδρών, γιατί και οι άνδρες έχουν να παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό, και βέβαια μια κουλτούρα η οποία θα ενισχύει τη δύναμη της γυναίκας, έτσι ώστε να μπορεί να πετυχαίνει όποιους στόχους η ίδια επιθυμεί για την ίδια και την οικογένειά της. Παγκοσμίως αποδεικνύεται ότι και στα μέσα μαζικής μεταφοράς τα ποσοστά είναι πολύ υψηλά αυτής της παρενόχλησης. Αυτό μας οδήγησε και στη σκέψη ότι μέσα στο μετρό, μέσα στο λεωφορείο, μέσα στο τραμ, οπουδήποτε, προφανώς και δεν είναι ένας άνθρωπος, προφανώς και δεν είναι μια γυναίκα μόνη, πρέπει αυτό να το φωνάζει δυνατά. Να μην αισθάνεται μόνη καμία γυναίκα η οποία παρενοχλείται, ούτε προφανώς μέσα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά οπουδήποτε σε δημόσιο ιδιωτικό χώρο. Είμαστε λοιπόν εδώ για να προστατέψουμε τις γυναίκες, για να ενδυναμώσουμε τις γυναίκες και από τη μια, ναι, υπάρχουν οι δομές της πολιτείας και πρέπει αυτές οι γυναίκες να αναζητούν βοήθεια και τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι αυτό έχει αυξηθεί. Από την άλλη όμως είμαστε εδώ και ως κοινωνία να μην μένουμε αμέτωχοι σε περιστατικά βίας και παρενόχλησης όταν αυτά συμβαίνουν μπροστά μας. Αυτό λοιπόν που πρέπει να κάνουμε όλοι, πολιτικοί και πολίτες, είναι να δημιουργήσουμε μια κουλτούρα μηδενικής ανοχής στη βία. Και σας καλώ λοιπόν να το κάνουμε όλοι μαζί πράξη.